Κουβέντα εχθές κατά την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων και τοποθέτηση του κύριου Μητσοτάκη. Δεν ακούσαμε ούτε μισή κουβέντα. Ελπίζαμε να ακούσουμε κάτι από τον αρμόδιο υπουργό. Ακούσαμε μισή κουβέντα. Μιλώ για το μείζον ζήτημα του σιδηροδρόμου, κύριε Πρόεδρε. Η Ελλάδα τη χρονιά που πέρασε έζησε τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία. Και αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν να λείπει μία κουβέντα απολογισμού, μία κουβέντα σχεδιασμού, μία συγγνώμη, μία αναγνώριση ότι κάτι δεν πάει καλά με το σιδηρόδρομο. Δεν υπήρχε τίποτα. Κύριε Σταϊκούρα, εσείς αναλαμβάνετε τώρα το χαρτοφυλάκιο. Θα περιμέναμε να μας εξηγήσετε εάν θεωρείτε αυτόν συνεχιστή του έργου Καραμαλή, διότι ο κύριος Καραμαλής το σιδηρόδρομο τον εγκατέλειψε. Και τον εγκατέλειψε για να προχωρήσει το σχέδιο με τα ΣΔΙΤ. Για τη συντήρηση του δικτύου. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Η Ξάνθη δεν έχει δει τρένο εδώ και 3-4 χρόνια. Δεν ακούσαμε κουβέντα. Το τρένο δεν βλέπουμε να πηγαίνει στην Πάτρα ούτε αυτή την τετραετία. Δεν ακούσαμε κουβέντα. Στον πύργο υπάρχει τεχνική βάση και δεν υπάρχουν δρομολόγια. Δεν ακούσαμε κουβέντα. Τώρα που μιλάμε εντός Αττικής υπάρχει πρόβλημα με την τηλεδιοίκηση και τη σηματοδότηση. Δεν ακούσαμε κουβέντα. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτή η εκοφαντική σιωπή. Μήπως υπάρχει κάποιο σχέδιο να κλείσει ως μέσο μεταφοράς και να ασχολείται μόνο με τις εμπορευματικές μεταφορές. Είχατε ένα σχέδιο να ιδιωτικοποιήσετε τη συντήρηση του δικτύου. Είναι στο τραπέζι αυτό το σχέδιο, κύριε Σταϊκούρα. Είχε χωριστεί η Ελλάδα στα τρία και με ταρατατζούμ το ανακοινώνατε. Με ταρατατζούμ κανονικά. Εν χορδές και οργάνης, ότι θα ιδιωτικοποιήσετε τη συντήρηση του δικτύου. Σιωπή. Είναι ένοχη σιωπή. Υπάρχει ατζέντα την οποία έχετε και δεν πρέπει να ξέρει η εθνική αντιπροσωπεία. Κάνετε προγραμματικές δηλώσεις. Σας μιλώ ειλικρινά και ανθρώπινα. Περίμενα από εσάς αναλυτική αναφορά στο ζήτημα. Άρα εδώ νομίζω ότι υπάρχει ένα μείζον ζήτημα στο οποίο οφείλονται απαντήσεις. Τα περί γενικού σχεδίου, επιτρέψτε μου να σας κάνουμε την εξής κριτική. Παραλάβατε από εμάς ένα εθνικό σχεδιασμό για τις μεταφορές και τις υποδομές. Ένα σχεδιασμό ο οποίος έδινε βάρος στις συνδυασμένες μεταφορές, στα μέσα σταθερής τροχιάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και βεβαίως ήταν συμφωνημένο και με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και εξασφαλισμένη η χρηματοδότησή του. Το πετάξατε στον κάλαθο των αχρήστων κατά την τετραετία 19-23 και κάνατε διάφορες εφευρέσεις περί πρωτότυπων ιδεών και έργων τα οποία προφανέστατα δεν έχουν καμία διασύνδεση μεταξύ τους. Έχω να πω πολλά για τα έργα τα οποία επιλέξατε να προσδιορίσετε ως εμβληματικά και τα οποία βεβαίως στην τετραετία σας θα καθυστερήσετε. Ζήτημα δεύτερο. Ακούσαμε μόνο μία κουβέντα από τον κύριο Μητσοτάκη για το ζήτημα της ΕΙΔΑΠ, ο οποίος επέρεται ότι θα έρθει μετά από 1,5 χρόνο να κάνει τι? Να εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι πρέπει να φύγουν οι μετοχές της ΕΙΔΑΠ από το υπερταμείο και για να σας προλάβω. Η συνήθις κριτική σας απέναντί μας είναι ότι εμείς βάλαμε την ΕΙΔΑΠ στο υπερταμείο. Εμείς δεν πουλήσαμε ούτε μία μετοχή, κύριε Σταϊκούρα. Η κυβέρνηση Σαμαρά είχε δεσμευτεί να πουλήσει το 61% της ΕΙΔΑΠ και πάνω του 50% της ΕΙΑΘ. Έχει αλλάξει αυτή η στρατηγική σας? Το Συμβούλιο της Επικρατείας, εκτός του ότι σας υποχρέωσε εδώ και 1,5 χρόνο και ήσασταν εσείς προσωπικά ως Υπουργός Οικονομικών αρμόδιος να φέρετε τη ρύθμιση που βγάζει τις μετοχές της ΕΙΔΑΠ από το υπερταμείο, φέρατε μία ρύθμιση η οποία προσπαθούσε να παρακάμψει αυτή την απόφαση και χθες ο κύριος Μητσοτάκης αποζητούσε το χειροκρότημα της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας όταν είπε επιτέλους ότι θα κάνει αυτό που τον υποχρεώνει ποιος. Όχι απλά το ΣΤΕ, η Επιτροπή Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Διότι είχαμε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μη συμμόρφωση της διοίκησης, της κυβέρνησής σας και απόφαση της Επιτροπής Συμμόρφωσης που σας καλούσε να βγάλετε την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ από το υπερταμείο. Και κλείνοντας, και ευχαριστώ για την ανοχή κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μία λεπτή κόκκινη γραμμή που ενώνει αυτά τα δύο ζητήματα. Το ζήτημα του σιδηροδρόμου και το ζήτημα της ίδρυψης. Είναι η ιδέα ότι μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί η συντήρηση στις μεγάλες υποδομές. Είναι μια ιδέα καταστροφική και η πρακτική σας έχει οδηγήσει σε μεγάλο κίνδυνο και
την ίδρυυση της πρωτεύουσας και δεν είναι λόγια δικά μας, δεν είναι ισχυρισμός του ΣΥΡΙΖΑ, είναι λόγια τα οποία κατέγραψε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΙΔΑΠ σε επιστολή που έστειλε το Μάρτι που μας πέρασε, ο οποίος είπε τα εξής: προς Θεού, αφήστε την ΕΙΔΑΠ να συντηρήσει το δίκτυό της. Αλλιώς το 30 με 40% της πρωτεύουσας θα έχει πρόβλημα ίδρυυσης. Αυτή είναι δυστυχώς η πολιτεία σας και δεν ακούσαμε μία κουβέντα ότι σκέφτεστε να μετακινηθείτε από αυτή τη στρατηγική για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει εξωτερικό δίκτυο της ΕΙΔΑΠ που θέλετε να το δώσετε σε ιδιώτες για συντήρηση. Μιλάμε για όλους τους μεγάλους ταμιευτήρες. Το Μόρνο, την Ηλία και το Μαραθώνα. Τα μεγάλα δηληστήρια, τα δίκτυα. Και έχει έρθει το Συμβούλιο της Επικρατείας να σας απαγορεύσει και αυτή την κίνηση, διότι το νερό δεν είναι απλά δημόσιο αγαθό, είναι ανθρώπινο δικαίωμα και ζωτικής σημασίας αγαθό για την υγεία του πληθυσμού. Περιμένουμε απαντήσεις, κύριε Υπουργέ.